Κύριε Κούγια, μετά την παρουσίαση, την προσκόμιση ενός εγγράφου από την εισαγγελέα και όσα εσείς είπατε αμέσως μετά, υπάρχουν προσωπικά χαρακτηριστικά στην εμπλοκή του κυρίου Αθανασόπουλου σε αυτή την υπόθεση? Γιατί μέσα σε άκρες, τελείως καθαρά αυτό υπονοήσατε. Ο εντολέας μου εμήνυσε σήμερα τον κύριο Αθανασόπουλο για απιστία δικηγόρου, γιατί αυτά που κάνει ο κύριος Αθανασόπουλος στην υπόθεση αυτή είναι πέραν της οποιαδήποτε προηγούμενης νομικής λογικής και δικαστικής λογικής. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, ο κύριος Αθανασόπουλος μεθόδευσε, και αυτή είναι η κρίση του εντολέως μου, ένα δικόγραφο το οποίο δεν έχει την υπογραφή ουδενός, είναι ένα απλό χαρτί με το οποίο, επιλέγοντας μόνο οτιδήποτε αφορούσε αυτά τα παιδιά τους κριτικούς μέσα στη σχολή και αποσιωπώντας τους στο δικαστήριο ότι τέτοιες συμπεριφορές σαν των κριτικών υπήρχαν καθημερινά επί χρόνια και από τους υπόλοιπους σπουδαστές της σχολής, με σκοπό να παραπλανήσει το δικαστήριο, αυτή είναι η κρίση του εντολέως μου, και να επιβαρύνει τη θέση του. Γι' αυτό και το λόγο αναγκάστηκε ο κ. Μάτσαρης να τον μηνύσει για απιστία και οτιδήποτε άλλο πρέπει να κάνει εις βάρος του ανθρώπου αυτού, ο οποίος έχει αναλάβει κατά την άποψή μου εργολαβικά την υπόθεση αυτή. Στην αρχή εμφανίστηκε ως, μάλιστα με εντολή για να υπερασπιστεί τον κύριο Μάτζαρη. Ακολούθως έκανε μόνος του μια ΕΔΕ χωρίς όρκο, που δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο, και ακολούθως προσπάθησε να έρθει να παραστεί πολιτική αγωγή, και όταν τελικά του απειγορεύτηκε να παραστεί ως πολιτική αγωγή, γιατί ως καλός νομικός το γνώριζε, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο ήρθε, για ποιο λόγο ήρθε να παραστεί, προσπάθησε τώρα να ασκήσει καθήκοντα πολιτικής αγωγής χωρίς να έχει το δικαίωμα. Βεβαίως, το έγγραφο αυτό ούτε καν αναγνώστηκε ακόμη από το δικαστήριο και είμαι και βέβαιος ότι δεν είναι κάτι που θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το σοβαρό το οποίο προέκυψε σήμερα είναι ότι όλο το προσωπικό, όχι μόνο το διδακτικό, χωρίς να υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο, με πρωτοβουλία του κύριου Μάτζαρη την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή ένα χρόνο πριν εξαφανιστεί το παιδί, έχει συγκεντρωθεί από αυτόν και του ζητάει και του εφιστά την προσοχή του να αρχίσουν να ερευνούν αν συμβαίνει το παραμικρό. Γιατί κάτι έφτασε στα αυτιά του. Παρά τις προσπάθειες που έκαναν όλοι τους, δεν προέκυψε το παραμικρό. Είσαστε μέσα στην αίθουσα και το ακούσατε. Και το ερώτημα είναι τελικός. Κανένας καθηγητής δεν άκουσε τίποτα. Ούτε είδε τίποτα. Κανένας μαθητής δεν είδε και άκουσε τίποτα. Ο σύλλογος μαθητών ποτέ δεν κατήγγειλε το παραμικρό. Κανένας από το προσωπικό φυλάξεως δεν είδε τίποτα. Τελικώς, γιατί δημιουργήθηκε αυτή η υπόθεση? Και εκείνο που κατέληξαν όλοι είναι ότι αν δεν είχε υπάρξει αυτός ο τραγικός θάνατος αυτού του παιδιού, που ερευνάται από τη δικαιοσύνη τι συνέβη, αν είναι ανθρωποκτονία ή αυτοκτονία, δεν υπήρχε τίποτα αξιοσημείωτο. Και ακόμη και σαν φήμη, όταν υπήρξε κάτι, υπήρξε ακαρία αντίδραση από το διευθυντή, με δική του πρωτοβουλία, να συγκαλέσει συμβούλιο με όλο το προσωπικό, να συγκαλέσει συμβούλιο καθηγητών, να ενημερώσει τους γονείς του, να του αλλάξει με δική του πρωτοβουλία και παρά την αντίθεση του παιδιού δωμάτιο, και τελικώς και παρά το ότι το άλλαξε δωμάτιο, ήρθε σήμερα ο τελευταίος μάρτυρας, ο οποίος ήταν ο τυροκόμος, με τον οποίο κάναν πρακτική τα παιδιά, και είπε ότι τα παιδιά αυτά ήταν όλη μέρα μαζί. Ότι ακόμη και, όπως είπε και ο φύλακας της σχολής, όταν και έγινε και η αποφύτηση της προηγούμενης χρονιάς, που υποτίθεται ότι κάτι έγινε, ο Βαγγέλης έστερνε το χορό μαζί με τους συμφοιτητές του κριτικούς, αποφεύγοντας να κάνει με αρέα με οποιονδήποτε άλλον στη σχολή παρά μόνο με τους κριτικούς, που ήταν δική του πρωτοβουλία. Και μάλιστα σήμερα ήρθε στην κατοχή μου η κατάθεση του Δαύρη. Στην προανάκριση, όταν τον έφεραν από τη Βραζιλία, γιατί κοιτάξτε μια σύμπτωση. Επειδή εγώ δεν ήμουν εδώ κατά την εξέταση του Δαύρη και έμαθα ότι κάτι ανάρτησε και στο Facebook, εγώ δεν ξέρω από αυτά, μου το είπαν. Ο Δαύρης έφυγε από τη Βραζιλία στις 22 Μαρτίου του 2015, δεν πήγε καν στους γονείς του και στις 24 του μηνός πήγε και κατέθεσε στην ασφάλεια. Και στην ασφάλεια έχει πει πράγματα εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία είπε σήμερα εδώ. Σήμερα εννοώ μεταφορικά την πρώτη μέρα που εξετάστηκε. Γι' αυτό και το λόγο και ζήτησα να επανεξεταστεί. Εδώ λοιπόν εκείνο που αρχίζω και διαρωτώ με είναι, τελικώς είναι δυνατόν σε μια σχολή που και σε μια εστία που είναι όλοι 200 τετραγωνικά, κανείς να μην έχει αντιληφθεί το παραμικρό, πέραν το ότι έγιναν οι συνήθεις πλάκες που γίνονται στη σχολή, και το κυριότερο απ' όλα, μέχρι σήμερα δεν αναδείχθηκε αυτό που αναδείχθηκε σήμερα, ότι τέτοιες πλάκες έκανε όλη η σχολή. Και ότι μάλιστα τα παιδιά, η κριτική ήταν 7, οι υπόλοιποι 115-117 έκαναν το ίδιο καθημερινά, και γιατί όλα αυτά τα παιδιά είναι από κτηνοτροφικές οικογένειες, έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στη ζωή και τους αρέσει το καλαμπούρι, τους αρέσει το τραγούδι, τους αρέσουν τα δημοτικά τραγούδια,
Και όχι μόνο τα παιδιά κριτικοί ήταν αυτά που κάνανε φασαρία το βράδυ τραγουδώντας, αλλά ότι όλη η σχολή έκανε το ίδιο. Σήμερα δώσαμε και στη σχολή και στο δικαστήριο φωτογραφίες από τη σχολή και ο υπεύθυνος ασφαλείας που ήρθε σήμερα μας είπε ότι αυτή η κατάσταση που είδαμε με σπασμένα κρεβάτια, με σπασμένες ντουλάπες, δεν ήταν κάτι που το έκαναν οι κριτικοί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ήταν κάτι που είναι εδώ και 40 χρόνια στη σχολή, η οποία είναι εντελώς εγκαταλειμμένη και μάλιστα. Ότι από ό,τι που ανέλαβε ο κ. Μάτζαρης, τα πράγματα γίνανε πολύ καλύτερα και ειδικά τον τελευταίο χρόνο, πριν εξαφανιστεί ο αείμνηστο Γιακουμάκης, δεν είχε συμβεί το παραμικρό, είχε ακουστεί το παραμικρό και ήταν τα πράγματα ιδανικά και ανέβηκε το επίπεδο της σχολής. Να επιμείνω λίγο στο ερώτημά μου. Ο κ. Αθανασόπουλος δεν λειτουργεί μόνο, το εκπροσωπεί έναν οργανισμό. Η παρέμβαση μέσω αυτού του εγγράφου που έχει η ημερομηνία, γιατί η ημερομηνία αναγνώστηκε τον Οκτώβριο του 2016, δηλαδή πριν από. 27 Οκτωβρίου του 2016. Μετά την έναρξη της δίκης. Πριν από λίγες μόλις ημέρες. Πιστεύετε ότι υποκρύπτει κάποια σκοπιμότητα είτε προσωπική είτε του οργανισμού που εκπροσωπεί? Μα σας το είπα ευθέως. Γι' αυτό άλλωστε και το μήνυσε η απιστία ο κ. Μάτζαρης. Για να καλύψει. Είναι προσωπική του υπόθεση πια του κ. Αθανασόπουλου. Δεν είναι δυνατόν να έχει ξεκινήσει δίκη. Αν αυτό το έγγραφο ήταν ενδιαφέρον, θα έπρεπε να το έχει καταθέσει είτε να το έχει δώσει μαζί με την ΕΔΕ εντός εισαγωγικών που έγινε, με την έρευνα αυτή που έκανε ο ίδιος, είτε να το έχει δώσει στην δικαιοσύνη εδώ και χρόνια. Και διάλεξε να, πιθανώς πληροφορούμενος, γιατί βλέπω ότι μέσα στην αίθουσα είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Γιακουμάκη, ενώ δεν έχει δικαίωμα να παραστεί κάθε στην έδρα της πολιτικής αγωγής, δεν έχει δικαίωμα να ρωτήσει παρά μόνο ακούει. Και είναι και ο βοηθός του Τσούκαλη ο Δρόσος. Τον είχαμε υπεύθυνο μάλιστα στα Γιάννενα στην ομάδα στον ΠΑΣ, ο οποίος όλη την ημέρα κάθεται εκεί. Φαντάζομαι όλοι αυτοί αμοιβόμενοι είναι και πρέπει να κάνουν και κάτι. Γιατί αυτό που έκανε είναι γιατί έχει πληροφορηθεί ότι. Η υπόθεση αυτή είναι η προσωπική μου κρίση, για να μην παραξηγηθώ. Οδεύει σε μια πανηγυρική αθώωση των ανθρώπων αυτών. Δεν έχει προκύψει το παραμικρό και δεν είναι δυνατόν με φήμες και με προσωπικές απόψεις κάποιων, χωρίς κανένα στοιχείο, να καταδικαστούν και να στιγματιστούν καθηγητές, έντιμοι άνθρωποι, να χάσουν τη δουλειά τους, μόνο και μόνο γιατί δημιουργήθηκε μια υπόθεση η οποία δυσφήμισε, κατά την άποψή μου, και τη Γαλλοκτοπική Σχολή και τα Γιάννενα δυσφήμισε και την Κρήτη ολόκληρη μέχρι σήμερα. Χωρίς μέχρι τώρα να έχει προκύψει το παραμικρό.